Καλησπέρα, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Ήρθε η ώρα για ακόμη ένα eBay unboxing. Ένα eBay unboxing το οποίο έχει και πακέτα από το Everbuying. Έχετε δει παλαιότερα unboxing από το Everbuying. Τότε που είχα πάρει το eBokeball και τι άλλο, τη φιγούρα Kylo Ren και τα ακουστικά της Xiaomi. Πάμε να προχωρήσουμε στο πρώτο πακέτο το οποίο έρχεται από Everbuying. Το ξεχνάω, ναι. Είδα το εξής και το νομίζω είναι η πρώτη φορά που το βλέπω σε βίντεο. Μου ήρθε αυτό εδώ το πακέτο, αυτό το χαρτάκι σε αρκετά πακέτα επάνω. Το οποίο μάλλον κάτι παίζει με τον τρόπο εισαγωγής των πακέτων. Όπως και να έχει, αν κάποιος ξέρει κάτι παραπάνω από αυτό, ας μου πει μία στα σχόλια τι παίζει και τι δεν παίζει, γιατί το είδα σε αρκετά πακέτα. Πάμε να ανοίξουμε το πρώτο πακέτο να δούμε τι έχει μέσα. Είναι αρκετά τα πακέτα σήμερα, θα είναι χορταστικό το unboxing. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε ένα-ένα. Νομίζω τρία πράγματα είχε μέσα αυτό. Ας ξεκινήσω από το πιο εύκολο απ' όλα. Το περίμενα αρκετό καιρό, έκανε γύρω στις 20 μέρες να έρθει. Το καλό με αυτά τα καταστήματα είναι ότι πρώτα απ' όλα σου δίνουν πόντους αν κάνεις αξιολογήσεις, reviews και αγορές, οπότε μπορείς κάποια στιγμή μαζεύοντας χρήματα να αγοράσεις πράγματα με τους πόντους. Ας πούμε για παράδειγμα όλα αυτά που βλέπετε εδώ κάνανε γύρω στα 12 ευρώ και κατάφερα να πετύχω 2 ευρώ έκπτωση με τους πόντους που είχα συγκεντρώσει μέχρι τώρα από το προηγούμενο unboxing που είχα κάνει, βασικά από τα προηγούμενα πακέτα που είχα αγοράσει. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό εδώ. Είναι ένα ρολόι, να το φέρω όσο πιο κοντά γίνεται να το δείτε. Ένα απλό ρολόι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Απλά μου άρεσε πάρα πολύ το σχέδιό του. Ήταν πάμφλινο, όπως βλέπετε, Made in China γράφει από κάτω. Είχε ωραίο σχέδιο, βασικά τα λουριά του μου άρεσαν πάρα πολύ γενικά και από ό,τι βλέπω είναι αρκετά καλά. Βέβαια τώρα το πόσο θα αντέξουν είναι ένα μυστήριο στο χρόνο, αυτό μόλις βραχούν μάλλον θα ξεκολλήσουν. Απλά ήθελα από περιέργεια πιο πολύ, 2 ευρώ έκανε, τίποτα για πέταμα, αλλά με έκανε εντυπώση το σχέδιό του και όπως βλέπετε το σχέδιό του, να σας το δείξω, είναι σαν κόσμημα από πάνω. Γενικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να το δω για περιέργεια και έτσι το πήρα. Θα μου πεις, μα το χρειάζεσαι? Αυτό φυσικά και όχι, δεν το χρειάζομαι. Αλλά ήμουν περίεργος να το δω. Και πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι αυτό εδώ. Έχετε καταλάβει την αγάπη μου για κατασκευές. Έχω ήδη ένα νηστέρι, το έχετε δει σε πολλά unboxing που έχω κάνει μέχρι τώρα. Απλά είδα αυτό και θέλησα να το πάρω γιατί επειδή ασχολούμαι με ξυλογλυπτική. Είδα κάποιες μύτες οι οποίες δεν τις βρήκα εδώ πέρα, τουλάχιστον σε normal τιμή. Αυτό κοστίζει νομίζω γύρω στα 3,5 ευρώ, 4 παρακάτι όλο το πακέτο. Και έτσι το πήρα κυρίως. Εντάξει, ξέρω ότι δεν είναι τόσο τρομερό, δηλαδή ας πούμε προσέξτε λίγο εδώ. Αυτό εδώ είναι πλαστικό. Είναι στο δικό μου το νηστέρι που έχω κανονικά για να σκαλίζω, το κοπίδι όπως θέλετε πείτε το. Είναι μεταλλικό. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν είναι κάτι το ακριβό, είναι κάτι πολύ φθηνό, αλλά κάτι το οποίο θα είναι ένα καλό συμπλήρωμα στην συλλογή μου με εργαλεία, τουλάχιστον για απλές κατασκευές. Αυτά ακονίζονται, έχω ακονόπετρα, βλέπετε διαφορετικές μύτες επάνω. Και κλείνει κιόλας για να μην πιάνει σκόνη. Αυτό ήτανε, πολύ πρακτικό, για μένα θα μου φανεί παν χρήσιμο η αλήθεια να λέγεται. Και πάμε και στο τελευταίο πακέτο, το τελευταίο αντικείμενο που είχε το πακέτο το συγκεκριμένο μέσα. Είναι μία θήκη που πήρα για το tablet μου. Θα μου πεις μα έχεις θήκη, ναι, απλά διαπίστωσα στην πορεία ότι η θήκη που είχα δεν ήταν 100% για αυτό το tablet. Δεν ξέρω τι παίζει στο πως την έφτιαξαν, αλλά μέσα έπρεπε να βάλω κάποια πραγματάκια για να πατάει γιατί επέπλεε. Και είπα να δοκιμάσω αυτήν εδώ από περιέργεια και μόνο να δω μήπως είναι πιο βολική, πιο πρακτική. Να βοηθήσω στην εστίαση. Λοιπόν, γκρι χρώμα, αν και δεν νομίζω να την παραγγείλα γκρι, μπλε την είχα παραγγείλει, μαύρη. Τέλος πάντων, θα τσεκάρω ξανά τι έχω παραγγείλει ακριβώς. Αυτό εδώ ήταν πρακτικό. Από Everbuying έρχονται αυτά. Θυμάστε που σας έλεγα, να σηκώσω και τα μανίκια. Θυμάστε που σας έλεγα ότι θέλω να δω αν έρχονται από εξωτερικό με μεσολάβηση Ευρώπης. Το συγκεκριμένο πακέτο ήρθε μέσω Ολλανδίας. Αυτοί παντού έχουν πακέτα, τέλος πάντων. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι αυτό εδώ. Και είναι... Αυτό ρε πάρει, τι ακριβώς είναι.
Λοιπόν, αυτό εδώ ρώτησε τον αδερφό μου. Λέγεται αερόπετρα και σπάει το οξυγόνο μέσα στο νερό σε μικρές φυσαλίδες προκειμένου να μπορούν τα ψάρια να υποφεληθούν από αυτό. Και εγώ πρώτη φορά το βλέπω. Περάμε στο επόμενο πακέτο. Το έχετε καταλάβει πλέον ότι το έχετε πάρει πρέφα ότι έχει πολλά νηδριακά. Το έχετε δει πολλές φορές εδώ μέσα. Στο επόμενο πακέτο. Και αυτό είναι ενηδριακό. Τι κάνουμε αυτό ακριβώς? Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα φλωτέρ το οποίο επιπλέει στο νερό όπως μου έχει ενημερώσει ο αδερφός μου και ανοίγω, κλείνει κάποια κυκλώματα προκειμένου να χειριστείς κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, άσχετος είμαι σε αυτά. Δεν πειράζει. Υγεία. Γενικά με τα ενηδριακά δεν το έχω και τόσο. Περνάμε στο επόμενο. Φαίνεται τελικά ότι μόνο το δικό μου το πακέτο το πρώτο θα έχει σχέση με το αντικείμενο. Υπήρξαν και κάτι άλλα καλώδια USB 3 μέτρα, τα οποία βιάστηκαν να μου τα ανοίξουν εδώ πέρα. Και πάμε στο επόμενο, το οποίο προφανώς κάποια αντλία είναι για να μετακινεί νερό. Και σκεφτόμουν ότι θα μπορούσες με μια τέτοια να φτιάξεις μια ωραιότατη υδρόψυξη, ανέβαζες ένα δοχείο, κάποιες σωλήνες και κάποιες πλάκες για να ψύχεις την επεξεργαστή σου, αλλά τέλος πάντων. Είχα δει ένα τυπά ο οποίος με 50 δολάρια κατάφερε να φτιάξει υδρόψυξη για το PC χρησιμοποιώντας αντλίες ενηδρίου. Και λέω, κοίτα να δεις, ας περάσουμε και στα επόμενα, θα τα βάλω λίγο στην άκρη πάνω γιατί είναι αρκετά. Το επόμενο πακέτο. Το ίδιο πράγμα με το προηγούμενο για να δημιουργεί φυσαλίδες, να σπάει το οξυγόνο σε φυσαλίδες. Ήρθε ένα μεγάλο, το οποίο δεν έχω ιδέα τι είναι. Βέβαια, υποπτεύομαι ότι δεν πρέπει να έχω μια σχέση εγώ με αυτό το πακέτο. Αλλά για να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, αυτοί εδώ είναι μετασχηματιστές 12 volt, περισσότερο για να φορτίζουμε είτε συσκευές είτε για τα λεντάκια, για τις λεντονίες πιο πολύ, γιατί βλέπετε το βίσμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί για λεντονίες, είναι 2 στον αριθμό και οι 2. Αυτό είναι κοινό για τον 2, κάπου θα το χρησιμοποιήσω κι εγώ, κάπου θα το χρησιμοποιήσει και ο αδερφός μου. Περνάμε στο επόμενο πακέτο, γενικά είναι πολύ φθηνή, πρέπει να έχουν 2-3 ευρώ, θα βρω τα link και θα σας τα βάλω όπως και στα υπόλοιπα eBay unboxing στην περιγραφή, αν τσεκάρετε θα τα δείτε κάτω όλα τα link. Περνάμε στο προτελευταίο βασικά πακέτο για την σημερινή μέρα, αυτό είναι δικό μου το πακέτο. Τι είναι αυτό το πακέτο λοιπόν? Πρόσφατα πήρα ένα τρίποδο ακόμα, το έχετε δει. Στο οποίο ήθελα να βάλω επάνω να προσαρμόσω τάμπλετ. Δεν ξέρω αν σας έχω δείξει, βασικά δεν νομίζω να το δείξω γιατί και αυτό ανοίχθηκε το πακέτο. Αγόρασα μία θήκη. Βασικά δεν είναι θήκη, είναι μία βάση στήριξης για τάμπλετ, το οποίο κουμπώνει πάνω σε τρίποδο. Επειδή όμως το συγκεκριμένο θέλω να το προσαρμόσω πάνω στο βραχίωνα, είχα τη φαϊνή ιδέα. Αυτό εδώ είναι, τέλος πάντων έχει μέσα διάφορα εξαρτήματα. Είχα τη φανή ιδέα να πάρω αυτό εδώ το πραγματάκι προκειμένου να καταφέρω να βάζω το tablet όπως βλέπετε. Το βάζεις τέλος πάντων, το προσαρμόζεις. Είναι πολύ καλός μετασχηματιστής, αρκεί να βιωθεί σωστά βέβαια. Μετασχηματιστής που μετασχηματίζει βίδες στην ουσία. Λοιπόν, μπαίνει από εδώ από κάτω και βιδώνεται πάνω στον βραχίωνα. Αυτή τη στιγμή ο βραχίωνας όμως εξυπηρετεί κάτι άλλο. Τι ακριβώς κάνει αυτός ο βραχίωνας? Έχω φτιάξει, θα το δείτε στο PC Manga λογικά, ελπίζω να έχω προλάβει να το βγάλω μέχρι τότε, μέχρι να δείτε αυτό το unboxing. Θα δείτε πώς έφτιαξα ένα φωτιστικό, αυτή τη στιγμή δίνω φως αυτό το πράγμα το άσπρο. Είναι ένα φωτιστικό για να δίνω παραπάνω φως στα unboxing, νομίζω ότι λίγο έχω δει μια μικρή διαφορά για τα λεντάκια που έβαλα μέσα. Οπότε έχω προσαρμόσει πάνω αυτό.
Όμως βιδώνει, ξεβιδώνει, μπορώ να βάλω άνετα αυτό και να έχω το tablet με πάνω. Πολύ γκατζετίστικο. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα που είχα αυτή και νομίζω θα με βολέψει πάρα πολύ. Ξέρεις, να βάζεις το βραχείο να σου και το tablet να στέκεται δίπλα από την οθόνη, ώστε να έχεις πρόσβαση και από τα δύο. Γιατί όχι. Και το μόνο που μου λείπει ήταν αυτό εδώ το κομμάτι, λοιπόν, για να το φτιάξω κομμάτι-κομμάτι. Σας έχω πει και το επαναλαμβάνω πάρα πολλές φορές. Πολλά πράγματα τα βλέπετε δεν έχουν κάποιο νόημα ύπαρξης. Απλά άμα το δεις σε βάθος χρόνου, και συνήθως παίρνει πάρα πολύ χρόνο, σημαίνει να μπορεί να κρατήσει μέχρι και 1-1,5 χρόνο όλη αυτή η διαδικασία. Φτιάχνω πράγματα σε βάθος χρόνου. Οπότε κομμάτι-κομμάτι-κομμάτι μέχρι που έρχεται η στιγμή και συναρμολογείται όλο το puzzle. Με το βραχείο να τον πήρα κανένα 2 μήνες πριν. Η βάση μου ήρθε πριν από κανένα 2-3 εβδομάδες. Τώρα μου ήρθε και αυτό εδώ πέρα. Οπότε όλα σε ένα. Και περνάμε στο επόμενο πακέτο. Το οποίο δεν έχω καταλάβει τι είναι, βεντούζα έχει. Και αυτό σίγουρα για τον ιδρύο είναι, αφού βεντούζα είναι για το τζάμι. Το οποίο... Ω, ναι. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος το πήρε, πήρε ένα σφυρί από πάνω και κουπανώσε το πακέτο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τι λες τώρα? Μάλλον ήρθε η ώρα για refund. Ναι. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ eBay. Να είσαι καλά. Τελευταία έκπληξη. Έρχεται με ασφάλεια πάνω απ' όλα. Γιατί ναι, έχει γεμίσει και η σακούλα που το έχει μέσα με γυαλιά. Thumbs up. Ναι. Μπράβο Άγιο eBay. Λοιπόν, ας μην το πιάνω πολύ, πολύ, το καθαρίσω λίγο με την ησυχία μου. Τα αποκορύφωμα για να κλείσει όμορφα όλο αυτό. Υπέροχα, έτσι. Λοιπόν, θα πάρω refund γι' αυτό. Βασικά το αδερφού μου είναι, θα πάρω αυτός refund γι' αυτό. Οπότε δεν έχει και τόσο σημασία, client mine. Τέλος πάντων, μπορεί να σας τύχουν και αυτά, μην αγχώνεστε. Πολλές φορές θα δείτε κάποια πράγματα να μην είναι όπως τα περιμένατε σίγουρα. Αλλά δεν χρειάζεται να αγχώνεστε, δεν χρειάζεται να στεναχωριέστε, δεν χρειάζεται να οτιδήποτε. Μπορείτε να πάρετε refund πίσω, κινείται η διαδικασία αυτόματα μόνη της. Λοιπόν, check the now, ο Κώστας εδώ, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Να σας άρεσε αυτό το eBay, αν και είχε πολλά νηδριακά πράγματα μέσα, αλλά δεν έχει σημασία και αυτά με στη ζωή είναι. Ευχαριστώ πολύ, να έχετε μια όμορφη μέρα, το ξαναλέω. Like, subscribe, άμα γουστάρετε, ό,τι θέλετε κάντε και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.